Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγραμματός μας, καθώς έχουμε νεότερα για τη σύλληψη του δράστη που ευθύνεται για τον βαρύτατο τραυματισμό του 30χρονου αστυνομικού στο Ρέντι. Η Μίνα Καραμίτρου έχει το ρεπορτάζ και μας δίνει όλες τις πληροφορίες. Μίνα. Ματίνα, καταρχάς να πούμε ότι ο 18χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί και έχει ομολογήσει ότι είναι αυτός που έριξε τη φωτοβολίδα στον αστυνομικό, είναι ένα από τα άτομα τα οποία είχαν προσαχθεί από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα λοιπόν με όσα περιέγραψε ο ίδιος στους αστυνομικούς, εκείνο το βράδυ βγήκαν μαζί με μια ομάδα 25 ατόμων έξω από το γήπεδο και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ομολογία του, υπήρχε ένα πρόσωπο μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτόν, με full face, όπου τους έδωσαν τις φωτοβολίδες, τους έδωσαν μολότο, πέτρες και ξύλα και τους έδωσαν και την εντολή, όπως είπε, να επιτεθούν εναντίον των αστυνομικών. Μάλιστα, όπως περιγράφει ο ίδιος, εκείνη τη στιγμή του έδειξε πώς πρέπει να χρησιμοποιήσει τη φωτοβολίδα, κάτι το οποίο και έκανε. Στην ομολογία του λοιπόν περιγράφει ότι στήθηκε σε απόσταση από τη δημιουργία, έριξε τη φωτοβολίδα, την είδε μάλιστα, λέει χαρακτηριστικά, να χτυπάει κάποια στιγμή στο οδόστρωμα και την είδε όταν καρφώθηκε στο μυρό του αστυνομικού. Αμέσως μετά επέστρεψε, όπως λέει ο ίδιος, πάλι με την ομάδα μέσα στο γήπεδο και μάλιστα εκεί άρχισε να λέει στους διπλανούς του ότι έξω ακριβώς από το γήπεδο έκαναν επεισόδια και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και άρχισε να λέει μάλιστα ότι ο ίδιος από τη φωτοβολίδα που έριξε είδε να έχει τραυματίσει και έναν αστυνομικό. Τώρα, οι πληροφορίες αυτές, ότι δηλαδή σε κάποιον έχει περιγράψει τι έχει συμβεί, έφτασαν στα αυτιά των αξιωματικών της αθλητικής βίας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή άρχισαν να αναζητούν ποιο είναι το πρόσωπο αυτό. Χθες λοιπόν το εντόπισαν δηλαδή το πρόσωπο στο οποίο ο κατηγορούμενος, ο δράστης, ομολόγησε τι είχε συμβεί, τους περιέγραψε όλα όσα ο 18χρονος του είπε, και λίγη ώρα αργότερα προσήγαγαν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση τον 18χρονο, ο οποίος τους περιέγραψε και όλα αυτά τα οποία σας είπα. Τώρα, πρόκειται από ό,τι μαθαίνουμε για ένα άτομο το οποίο είναι οργανωμένο, έχει στο παρελθόν ξανά απασχολήσει την Διεύθυνση Αθλητικής Βίας. Όμως θέλω να σας πω ότι δεν σταματάει η έρευνα των αρχών εδώ. Τώρα ξεκινάει ένας δεύτερος κύκλος. Προσπαθούν να εντοπίσουν ποιος ήταν αυτός με τη full face, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και έδινε τις εντολές. Και νομίζω ότι μέσα στην ημέρα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις στο θέμα. Συνεχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι των ερευνών. Μίνα Καραμίτρου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου αναλυτικά ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων του Open στη 1 το μεσημέρι.